ছানিন্তেরা নাখোজে ছানি ছানিলে অরিত মাসে তুমি দিয়া জ্ঞানী নাখো নাখো সরহদিকো। Έλα, Αλέξανδρε, έλα, κοιτά, κοιτά. Με το ωραίο στο πυρουνάκι, τι ωραίο που είναι το πυρουνάκι σου. Έλα, πάνω να λύνει. Μπράβο! Μπράβο! Εντάξει, μου έχει γυρίσει την κάμερα εντελώς ο μικρός. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, εσείς παρακολουθείτε αυτό το βίντεο την ημέρα των Χριστουγέννων. Ευχόμαστε να είναι καλά τα Χριστούγεννα σας, να περάσετε υπέροχα, να είστε ασφαλείς και υγιείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα τώρα πια. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω πότε πέρασαν κιόλας οι ημέρες και αύριο είναι Χριστούγεννα. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Σηκώθηκα σήμερα το πρωί και έβγαλα τα βούτυρα, γιατί αλλιώς είχα ξεκινήσει ήδη τους κουραμπιέδες. Γιατί έχω βάλει τις μάσκες μου, να ξέρετε, στα μαλλιά μου. Ετοιμάζομαι για αύριο που είναι Χριστούγεννα. Έχω βάλει τις μασκούλες μου, θα βάλω μετά και στο πρόσωπο κλπ. Τα σπα που έκανα τις προηγούμενες ημέρες. Και έβγαλα σήμερα το βούτυρο, γιατί χθες το βράδυ είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Ο Αλέξανδρος έχει ξεκινήσει τα τελευταία βράδια και να κοιμάται κανονικά στην ώρα του. Ξυπνάει μετά από καμιά ώρα, δύο περίπου, και κλαίει και δεν μπορεί να κοιμηθεί αν δεν είναι κάποιος μαζί του, έτσι λίγο αγκαλίτσα και αυτά. Το κάνει αυτές τις τελευταίες ημέρες και επειδή μας έχει ανάγκη, τον έχουμε έτσι αγκαλιά και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και κοιμάται πιο αργά. Ενώ βασικά κοιμάται, αλλά ταυτόχρονα κάτι τον ενοχλεί και κουνιέται συνέχεια, γυρνάει, πρέπει να βγάζει δόντια. Είναι τα πίσω του τα δόντια εδώ πάρα πολύ πρισμένα και λευκά όλα. Βεβαίως. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα. Αφού μαγείρεψε και στον Αλέξανδρο, θέλω να του πάρω και κάτι πολύ special για αύριο που είναι Χριστούγεννα και είναι τα πρώτα του Χριστούγεννα στο σπίτι να φάει. Και είπα, αφού βγει και ο Κανάκης να κάνει κάτι τελευταία ψώνια που χρειαζόμαστε, να πάρει αρνάκι, να του κάνω στο φούρνο αρνάκι με πατατούλες φούρνου. Να έχει και εκείνος, βρε παιδί μου, έτσι κάτι, το κάτι της, το ιδιαίτερο το φαγητό αύριο που είναι τέτοια ημέρα. Και πέρσι δεν τον είχαμε αγκαλίτσα, τον είχαμε μακριά μας πέρσι τον Αλέξανδρο. Αυτά. Σας αφήνω να βάλω λίγο τάξη μέσα στο σπίτι και να ξεκινήσω το μαγείρεμα, ποιο μαγείρεμα, τους κουραμπιέδες. Το πρώτο ταψάκι έχει μπει μέσα στο φούρνο και μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Θα σας γράψω στην περιγραφή του βίντεο τι συνταγή είναι. Οι κουραμπιέδες της Ματίνας. Είναι συνταγή της αδερφής μου. Είναι οι πιο ωραίοι κουραμπιέδες. Είναι αυτοί που δαγκώνει στον κουραμπιέ και λιώνει, βρε παιδί μου. Πάρα πολύ νόστιμοι κουραμπιέδες. Έτοιμο το πρώτο ταψί, το έχω βγάλει εδώ πέρα για να κρυώσουν. Να ταραντήσω μετά με το ροδόνερο. Και να τους βάλω και την ζάχαρη άχνη. Ο Αλέξανδρος έπεσε να πάρει τον μεσημεριανό του ύπνο. Εγώ σχεδόν έχω τελειώσει με τους κουραμπιέδες. Έχω ακόμα να τους ψεκάσω με το ανθόνερο και να τους ρίξω άχρινη ζάχαρη. Και εκμεταλλεύομαι αυτό το χρόνο μέχρι να κρυώσουν και περιποιούμε λίγο το σπίτι. Και κάνω αυτό εδώ το πλάνο για να σας μιλήσω για αυτό εδώ πέρα το σπρέι. Είναι από τα αγαπημένα μου room spray. Είναι από την εταιρεία Jo Malone, αυτό με τον ευκάλυπτο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θυμίζει και Χριστούγεννα. Γιατί εγώ έχω συνδυάσει λίγο τον ευκάλυπτο με Χριστούγεννα και ψεκάζω λίγο εδώ πάνω στο κρεβάτι και μοσχομυρίζει όλο το δωμάτιο. Πολύ ωραίο χαλαρωτικό άρωμα. Πάω να συνεχίσω τώρα και με τα υπόλοιπα δωμάτια. Θα ανοίξω και λίγο γιατί σήμερα έχει έναν εκθαμβωτικό ήλιο και μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, οπότε θα ανοίξω να μπει έτσι μέσα φρέσκος αέρας και να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα. Βέβαια μυρίζω ωραία, γιατί μυρίζω κουραμπιές τώρα στο σπίτι.
παραμονή Χριστουγέννων, μόλις βγήκα από το μπάνιο, έφτιαξα τα μαλλιά μου, απλά τα φόρμαρα για να τα έχω έτοιμα για αύριο. Έκανα και τις μάσκες μου, peeling, έβαλα κρέμα σώματος και όλα τα σχετικά. Έχω ανάψει και το κεράκι αυτό τώρα που σας έδειξα χθες μέσα και μυρίζει όλο το σπίτι πάρα πολύ ωραία, μελομακάρονο. Είναι από τα πιο ωραία κεράκια. Και σήμερα να σας πω έτσι ήσυχα και ωραία, χωρίς τις ετοιμασίες, χωρίς φτιαγμένα μαλλιά, βαψίματα δεξιά και αριστερά, θα πάμε απλά πάνω να καθίσουμε με την οικογένειά μου να φάμε. Έτσι όμορφα και ήσυχα. Και αύριο, για αύριο κρατάω τα βαψίματα, χτενίσματα, πιο ωραία ρούχα κλπ. Θέλω να σας πω ότι οι κουραμπιέδες, πέρα του ότι βγαίνουν τέλεια, γιατί αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ πετυχημένη και κάθε φορά που την κάνουμε βγαίνει τέλεια. Είναι μια συνταγή, όπως σας είπα, της αδερφής μου που είναι καταπληκτική, λιώνουν στο στόμα. Και τι ήθελα να σας πω τώρα. Α, ναι, θέλω να σας πω ότι η κουζινομηχανή δούλεψε εκπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, τη σταμάτησα δύο φορές για να βγάλω με τη σπάτουλα γύρω-γύρω από τον κάδο ότι έχει κολλήσει. Αλλά από όσο ξέρω, αυτό γίνεται σε όλους τους κάδους. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που φταίει η κουζίνα. Ό,τι κουζινομηχανή είχα κι εγώ πριν, το ίδιο γινότανε. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Βλέπω και πολλά σχόλια δικά σας που έχετε γράψει ότι την έχετε κι εσείς και πολλά χρόνια και ότι είσαστε. Μια κοπέλα μου γράψει ότι την έχει 10 χρόνια και είναι πολύ ευχαριστημένη. Μια κοπέλα ένα χρόνο και είναι πολύ ευχαριστημένη και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί κι εγώ μέχρι στιγμής έμεινα ευχαριστημένη με τη σημερινή πρώτη. Εντάξει, βέβαια οι κουραμπιέδες δεν είναι κάτι δύσκολο. Γιατί η μηχανή είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτά. Πάμε τώρα πάνω. Κάτι μαγειρεύει η μαμά μου. Σήμερα είναι η μέρα να μαγειρέψει η μαμά μου. Αύριο θα μαγειρέψω εγώ. Και μυρίζει όλο το σπίτι, όλο το κλιμακοστάσιο και έχει μπει και μέσα στα σπίτια. Τέλειο αρώμα, καταπληκτικό. Ξέχασα να σας πω ότι αποφάσισα να δώσω σήμερα, παρόλο που είναι Χριστούγεννα και εγώ, όπως σας έχω πει, πρωτοχρονιά θέλω να ανταλλάζω δώρα. Αποφάσισα όμως να δώσω σήμερα στον Κωνσταντίνο και στον Γεράσιμο τα δώρα τους. Και αυτό γιατί θέλω ο Κωνσταντίνος να πάρει το δώρο του έτσι νωρίς, που χθες έκλεισαν τα σχολεία, οπότε να χάρει το τάμπλετ του περισσότερο, γιατί μετά που θα ανοίξουν τα σχολεία δεν θα μπορεί να το έχει το τάμπλετ. Και έτσι αυτές τις μέρες των διακοπών να μπορέσει λίγο να ασχοληθεί, να το δει, να το ψάξει, να το φτιάξει, να το στήσει όπως θέλει, να κατεβάσει τα παιχνίδια που θέλει. Και θέλω να του δώσω έτσι περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα κάνει, γιατί του το έχω τυλίξει σε πάρα πολλά χαρτιά μέσα, οπότε θα δυσκολευτεί και να το ανοίξει. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω το πρόσωπό του πώς θα κάνει την ώρα που θα το ανοίγει και αν θα του αρέσει. Έτοιμοι να πάμε προς τα πάνω. Εδώ μέσα είναι το δώρο του Κωνσταντίνου, το οποίο είναι μέσα σε αυτό το πουγγί, σε μία τσάντα και σε 5 χαρτιά περιτυλίγματος. Νομίζω πως θα ανοίγει για ώρα, αλλά θα έχει και πολύ πιάκα. Να έχετε, ελπίζω να χτίσουμε ωραίες αναμνήσεις και από τα φετινά Χριστούγεννα, έστω και αν είναι και έτσι και με πιο λίγα άτομα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, το θέμα είναι να είμαστε ασφαλείς και να προσέχουμε την υγεία μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε άνετα και ωραία και πρωτοχρονιά. Εσείς σε λίγες ώρες από την ώρα που είχε ανέβει το βίντεο, θα κάθεστε στα οικογενειακά σας τραπέζια με αυτούς τους λίγους φίλους ή συγγενείς και πραγματικά εύχομαι να περάσετε τέλεια, να είναι νόστιμο το φαγητό και γενικότερα να είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες. Από τη σημερινή μέρα αυτό που μου άφησε έτσι μια πίκρα
είναι το ότι δεν ήρθαν τα παιδάκια να μας πούν τα κάλαντα. Πραγματικά δεν μ' άρεσε καθόλου όλη αυτή η κατάσταση χωρίς τα κάλαντα, γιατί είναι κάτι που περιμένω πώς και πώς και περίμενα να έρθουν παιδάκια έτσι να τα δει και ο Αλέξανδρος να λένε τα κάλαντα. Εντάξει, δεν τα ξαδέρφια του, αλλά θα ήθελα να έρχονται έτσι και άλλα παιδάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει του χρόνου που θα καταλαβαίνει και περισσότερο. Και τι ήθελα να σας πω, ναι, ήθελα να σας πω ότι είχε πάρα πολύ γέλιο με τον Κωνσταντίνο. Πάρα πολύ. Δεν σας έβαλε ήχο σε εκείνο το κομμάτι, διότι γινόταν χαμός. Του φωνάζαμε και του λέγαμε ψέματα ότι είναι βιβλίο, επειδή του χρόνου θα πάει πρώτη δημοτικού, και του λέγαμε Κωνσταντίνο, είναι βιβλίο που θα πας πρώτη δημοτικού για να μπορείς, γιατί είχε και σχήμα βιβλίου, και είχε απογοητευτεί ο καημένος. Πάρα πολύ. Με ακούτε λίγο περίεργα αυτές τις μέρες και με ρωτάτε αν κάτι μου συμβαίνει με την υγεία μου και αυτά. Δεν είμαι άρρωστη. Είναι αυτό που σας έλεγα σε προηγούμενα βίντεο, ότι έχω πρόβλημα με την σκόνη, ότι μου έχει δημιουργηθεί από το πουθενά αλλεργία. Και επειδή με το vlog μας έχω αφήσει αρκετά πίσω τις δουλειές μου και 2 μέρες τώρα δεν έκανα καθόλου τη ρουτίνα που κάνω για να μπορώ να είμαι λίγο καλύτερα με αυτό το θέμα της αλλεργικής ρινίτιδας, τα άφησα πίσω, μαζεύτηκε αρκετή σκόνη και με ξανάπιασε, φούντωσε αυτό. Σήμερα όμως που περιποιήθηκα το σπίτι που σας είπα, ήδη έχω αρχίσει και νιώθω πολύ καλύτερα, που έφυγε η πιο πολύ σκόνη. Είχα γυρίσει άλλα πλάνα για αυτό εδώ το κομμάτι, αλλά τώρα που κάθισα να τα βάλω φαίνονταν θολά, δεν ξέρω γιατί, και καταφέρα και άνοιξε και το κουτί το τελευταίο από Look Fantastic, που είχε μια κρέμα προσώπου από Aespa, δεν είχε κάτι το σημαντικό να σας δείξω, αλλά σας έλεγα που είχε πλάκα γιατί είχα κρατήσει και το κουτί της Kinder, το νούμερο 25, για να το ανοίξουμε μαζί και να βγάλουμε το αυγό, όχι το νούμερο 25, το νούμερο 24, μέχρι 24 νομίζω φτάνει, 25, δεν θυμάμαι, για να το βγάλουμε παρέα. Και συνειδητοποίησα ότι ο Γεράσιμος είχε έρθει, είχε πάει κάτω το δέντρο, είχε ανοίξει το κουτί και είχε πάρει το αυγό. Και δεν υπήρχε αυγό και όχι τίποτα άλλο. Μου είχε πιάσει μια λιγούρα για σοκολάτα. Κατέβηκα δηλαδή από πάνω και ήθελα να φάω κάτι σοκολατένιο και δεν είδα το αυγό και απογοητεύτηκα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, το παιδάκι το χάρηκε περισσότερο σίγουρα από μένα. Αυτά. Ήδη μιλάω 5 λεπτά εδώ. Σας φιλώ.